ότι είχες κάποιες κινήσεις προχθές και θέλω πάνω σε αυτό να μας πεις κάτι πρακτικό, γιατί πρέπει να φορτώσουμε το και να φύγουμε. Η κατάσταση είναι απαρή. Απερίγραπτη από πλευράς προστασίας των γυναικών και ασφαλείας με τις τσάντες. Λοιπόν, σου δώσω το λόγο να πεις αδερφέ. Θα σου πω ότι μετά από δύο μήνες θα κάνουμε γενική συνέλευση, θα τα πούμε όλα. Έτσι. Και θα έχουμε και τη δυνατότητα να... και κατηδία να πούμε περισσότερα. Καλή σας μέρα, αγαπητέ Πρόεδρε. Μέλη του ΔΣ, φίλες και φίλοι. Η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι πέσπασε. Κύριε Χαρακούλα, αγαπητοί συνάδελφοι αντιδήμαρχοι, μέλη του Δημοτικού μας Συμβουλίου, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι μια μέρα όπου 9 πίτες κόβονται από τις 11 ως τις 12 και είναι μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα για εμένα να προλάβω να βρεθώ σε όλους τους συντοπίτες και τους συλλόγους και φορείς που κάνουν την κοπή αυτή της πατροπαράδου της πίτας ανταλλασσόμενη ευχές. Αγαπητέ Πρόεδρε, γνωρίζω, φίλε Γιώργο, τις δυσκολίες που έχει αυτή εδώ η γειτονιά και προσπαθώ και εγώ και οι συνεργάτες μου να ανταποκριθούμε. Σε σχέση με την εγκληματικότητα, όσοι παρακολουθούν τα νέα του τόπου μας θα έχουν δει ότι αποτελεί για εμάς ως νέα δημοτική αρχή ένα πολύ μεγάλο πραγματικά στίχημα, το νούμερο ένα πρόβλημα. Θεωρώ ότι είναι το ζήτημα αυτό, να απολαμβάνουμε τις ασφάλειες εμείς, τα παιδιά μας, τα σπίτια μας. Θα έχετε δει ότι για πρώτη φορά ο Δήμος Αχαρνών, εγώ προσωπικά μαζί με τον νυν αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, συνυπογράψαμε ένα κοινό μνημόνιο προκειμένου να υπάρξει για την περιοχή μας πραγματικά ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο έξω από ό,τι υπάρχει για όλη τη χώρα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Αυτή την ιδιαιτερότητα ζητήσαμε να την αντιμετωπίσουν κατά τρόπο, θα έλεγα, προνομιακό. Αυτό μου δεσμευτήκαν και το συνυπογράψαμε. Ωστόσο, κάποια πράγματα δεν γίνανε όπως τα έχουμε πει και γι' αυτό την προηγούμενη Τρίτη, νομίζω, ήμουν στον Γενικό Γραμματέα και στον Αρχηγό και Υπαρχηγό, όπου έγινε μια κοινή σύσκεψη να δούμε όλα αυτά που συνυπογράψαμε στο μνημόνιο πώς προχωράνε. Η αλήθεια είναι. Συμφωνία. Αυτή τη συμφωνία του πάντων. Λέμε ότι υπογράφει ο Δήμος μνημόνιο και μετά μην υπογράψει. Μας έχει μείνει το μνημόνιο. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν τη συμφωνία η αλήθεια είναι ότι από πλευράς αστυνομίας είναι απέναντί μας, δεν έχουν γίνει τα πράγματα όπως τα έχουμε δεσμευτεί. Όπως έχουν δεσμευτεί. Ωστόσο υπήρξε μια ανανέωση αυτής της δέσμευσης ότι αναλαμβάνει μια ομάδα ειδική, λέγονται όποιοι είναι με ιδιαίτερο οπλισμό και ιδιαίτερη υποτίθεται εκπαίδευση και ικανότητα για να αντιμετωπίσουν τη σκληρή παραβατικότητα και κίνηση των ναρκωτικών. Δεσμευτήκαν ότι αυτό την επόμενη μέρα, παρουσία ο υπαρχηγός που το ανακοίνωσε, ότι θα γίνουν. Εμείς δεν μένουμε σε αυτές τις υποσχέσεις, θα το παρακολουθούμε το θέμα συνεχώς, όπως και συνεχώς το παρακολουθούμε σε συνεργασία και με το τοπικό τμήμα Αχαρνών, αλλά και με την ηγεσία και τη φυσική της αστυνομίας, αλλά και την πολιτική ηγεσία. Μην ξεχνάτε ότι σε όλες μου αυτές τις προσπάθειες εναλλάσσονται, ξεκίνησα δηλαδή να υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία και ήταν υπουργός ο κύριος Κικίλιας. Φεύγει ο κύριος Κικίλιας, έρχεται ο κύριος Πανούσης. Φτάνουμε σε συμφωνία, έρχεται στο Δημαρχείο, πηγαίνουμε μέσα εκεί που είναι το παλαιό σχολείο, το γυμνάσιο, όπου ζητούμε να εγκατασταθεί εκεί η αστυνομία, δεν είναι μέσα στο κέντρο της παραβατικότητας πλησίων, μάλλον όχι πλησίων, μέσα στην καρδιά των Αθηγάνων. Συμφωνούμε με αυτό, έρχεται ο Υπουργός, φεύγει αυτός ο Υπουργός, έρχεται ένας άλλος Υπουργός, ο κύριος Πόσκας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μέσα σε 14 μήνες έχουμε εναλλαγή τριών Υπουργών. Κάθε φορά μου δημιουργεί κάποια προβλήματα. Αλλά όλα αυτά σας τα λέω για να είστε γνώστε. Παρακαλώ. Η δημοτική αστυνομία υπάρχει ένα πολύ μικρό μέρος. Δεν υπάρχει, ρωτάω. Βεβαίως. Καταργήθηκε και εδώ και λίγους μήνες επανήλθαν στη δημοτική αστυνομία. Αλλά από τα 33 άτομα επανήλθαν τα 10. Κάποιοι πήγαν σε κάποιες υπηρεσίες που δεν μπορούσαν να γυρίσουν. Αυτοί οι 10 προσπαθούν να κάνουν κάποια πράγματα, αλλά οι αρμοδιότητες που έχουν είναι πολύ λιγότερες από εκείνες που είχαν αρχικά κατά την ίδρυση των δημοτικών αστυνομιών. Που σημαίνει ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν στην παραβατικότητα με την έννοια ότι δεν έχουν οπλισμό και δεν έχουν αρμοδιότητες. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά που σας λέω δεν πρέπει να. Δεν σας τα λέω για να αποτελέσουν κανένα άλοθη. Θέλω να ξέρετε ότι εμείς είμαστε με μαχητικότητα και με σχεδιασμό. Αυτό το πρόβλημα δεν σταματάει για εμάς. Ούτε εφησυχάζουμε στις υποσχέσεις, στις δεσμεύσεις, στις υπογραφές και στις ωραίες φωτογραφίες με τους στρατηγούς ή με την πολιτική ηγεσία. Συνεχώς το παρακολουθούμε. Βρισκόμαστε δίπλα σας, λέω, και με την εδώ δημοτική αστυνομία, με την ελληνική αστυνομία
το ΑΤΑΦΑ χαρτών, προκειμένου να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι να απολαμβάνουμε τουλάχιστον την ηρεμία μας και την ασφάλεια εμείς και τα παιδιά μας. Γνωρίζω εμείς στην πολυκατοικία μας, το στίχο 7, έγινε ένα γεγονός που πέθανε μία γύφτισσα. Το σπίτι λοιπόν αυτό ήρθανε και το διαλύσανε μέσα, έχουνε βάλει 3 φορές φωτιά. Είμαι από πάνω, κύριε Δήμαρχε, και είμαι τυφλή. Μόνη μου, εμένα προσωπικά με έχουν κλέψει 10 φορές. Να σας πω μόνο προσωπικά. Αν αυτό το έχει αντιμετωπίσει εδώ το τοπικό τμήμα, είναι το να φέρουμε και εμείς. Κανείς, εγώ ψηλάω όλο το βράδυ καραούλι, γιατί το σπίτι κάτω είναι ανοιχτό. Θα το χρησιμοποιήσουμε εμείς εδώ στον διοικητή ασφαλείας. Είναι ανοιχτό το σπίτι. Μην μου λέτε όλες τις λεπτομέρειες, δώστε εδώ στον πρόεδρο να στείλουμε τα ασφαλεία. Ο Σωτήρης θα ξέρει. Ο κύριο Σωτήρης θα συνεργεί. Θέλω χαρτί αυτοδιακινητή. Το πήγα στη διοικητή ασφαλείας και μου είπε, γιατί διαμαρτύρεσαι, μου λέει. Δεν έχω ένα χαρτάκι για το περιστατικό. Σωστό. Εγώ σου είπα. Όχι. Πήγα εγώ αφρογό και εσείς εκεί δεν στείλατε ένα χαρτάκι. Ο άντρας της έσπαξε τη γυναίκα του. Δεν ευθύνομαι σου, ούτε εσύ ευθύνεις ούτε εγώ. Επειδή είμαι στην πολυκατοικία σου, έχεις απόλυτα δίκιο. Τι σας είπα εγώ, ένα χαρτάκι. Λοιπόν, θα μου το δώσει ο Σωτήρης και θα το μεταφέρω στον διοικητή ασφαλείας και τον διοικητή του ΑΛΦΑΤΑΦ προκειμένου να παρέμβουν. Αν θέλετε, επιτρέψτε μου να πω 2 κουβέντες. Όταν θα κάνουμε γενική συνέλευση, να θέσετε ό,τι ερωτήματα θέλετε. Από ό,τι κάτι άλλο που με ενδιαφέρει άμεσα. Σας είπα κάτι. Όταν κάνουμε γενική συνέλευση, όταν κάνουμε γενική συνέλευση, να θέσετε. Στην πλατεία, ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να τη φτιάξει. Πληρώνουμε, κύριε Δήμαρχε. Βεβαίως και είμαστε υποχρεωμένοι. Βεβαίως και την αναλαμβάνουμε αυτή την υποχρέωση. Εδώ είναι ο αντιδήμαρχος τεχνικών, ακούστε με λιγάκι εσείς. Είναι ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και ο αντιδήμαρχος καθαριότητας και ανακύκλωσης. Όπως και ο γείτονας ο κύριος Γκασούκας. Και ήδη έχουν δρομολογηθεί κάποια πράγματα. Αναμένουμε κάδους από μέρα σε μέρα, καθώς και 3 νέα απορριμματοφόρα μετά από διαγωνισμό που κάναμε, καθώς και να σας πω ότι εδώ τα καταστήματα που έχει νεκρώσει η περιοχή, ότι τα διακηρύσουμε προκειμένου αυτή η γειτονιά, αυτή η πλατεία να ξαναζωντανέψει. Αυτό είναι άμεσα τώρα, σας λέω, πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και η νομική μας υπηρεσία ετοιμάζει τους όρους της διακήρυξης προκειμένου αυτή η γειτονιά να ξαναδείξουν κάποια καταστήματα και να ξαναζωντανέψει. Πιστεύω μέσα από αυτή τη δράση, δηλαδή τη ζωντάνια της ξανά, δεν είναι ότι θα έχουμε την ωφέλεια των καταστημάτων μόνο. Είναι ότι θα ξανανάψουν τα φώτα. Είναι ότι και το ζήτημα της ασφάλειας θα μπορούν τα παιδιά μας να κινηθούν πιο άνετα. Σας είπα κάτι, όταν θα κάνουμε μετά από μέσα στο προσεχές δίμηνο γενική συνέλευση, θα πείτε και θα τα θέσετε όλους. Και ο Δήμαρχος θα είναι βεβαίως και θα είμαι και με επαρκή χρόνο. Σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα. Με μεγάλη χαρά εγώ θα προγραμματίσουμε εδώ με το Διοικητικό Συμβούλιο και θα δούμε με ένα επαρκή χρόνο να τα αλλάξουμε απόψε για όλα τα ζητήματα μας. Θα είμαστε όλοι αντιδήμαρχοι εδώ για να τα πούμε. Σε κάθε περίπτωση θέλω να αισθάνεστε ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή θα προσπαθήσει και ήδη έχουμε δείξει δείγματα γραφής ότι θα παρέμβουμε σε αυτή τη γειτονιά, γιατί έχει, για κάποιους λόγους που ίσως να μείνει της παρούσης, έχει μείνει λιγάκι πιο πίσω. Εμείς αυτό το αναγνωρίζουμε, με πολύ σεβασμό στους κατοίκους και σε αυτή τη γειτονιά, θα έρθουμε και θα κάνουμε τις παρεμβάσεις που θα κάνουμε. Σήμερα σας λέω ότι ήδη έχουν γίνει αυτά που σας προανέφερα. Σε κάθε περίπτωση όμως, θέλω, κατανοώ και την αγωνία σας, είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα, για το Δήμο, για το κάθε νοικοκυριό. Ξέρω πως ένας κι εγώ από εσάς είμαι. Μην κοιτάτε σήμερα που βάλαμε την γραβάτα και τα καλά μας και ήρθαμε πολύ σεβασμό να σας δω. Κι εγώ 2 παιδιά έχω άνεργα και γνωρίζω τι συμβαίνει. Κατανοώ. Ένας από εσάς είμαι. Εγώ δεν έπεσα από τον ουρανό. Όχι, σας το λέω επειδή στους περισσότερους και σας κοιτάζω στα μάτια. Έχω μια σχέση ειλικρινής και αγάπης.
και ενός σεβασμού διαρκούς. Δεν είμαι ο δήμαρχος που πέρασε σήμερα μισή ώρα και χάνεται. Είμαι ο Γιάννης, ο φίλος που πίνουμε εδώ το τσιπουράκι μας, που τους ξέρω τους περισσότερους εδώ με το μικρό όνομα. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Απ' την άλλη όμως αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και την εμπιστοσύνη που μου δώσατε ως δήμαρχος και θέλω να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό ότι εμείς εδώ θα κάνουμε το καλύτερο. Σύντομα σας είπα, ήδη έχουν γίνει κάποια πράγματα και δρομολογούνται και άλλα. Στη Γενική Συνέλευση, πολύ αναλυτικά, θα γίνει επιμέρους για την κάθε αντιδημαρχία, όπου θα είναι οι 8 αντιδήμαρχοι να σας αναφέρουν τις λεπτομέρειες για το κάθε τι.